σας, γεια σας και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Είναι λοιπόν Σάββατο πρωί και πάμε με το σύζυγο στο παζάρι του Ρέντι Βοτανικού. Ξέρετε που είναι, το έχω ξαναπεί, είναι Αγία Άνης και Ορφέος κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα βρω. Θέλω να βρω ήδη για την κουζίνα μου. Ελπίζω να είμαι τυχερή. Είμαι λοιπόν η Κατερίνα και βλέπετε το Κατερίνας Diaries. Κάντε καφεδάκι και ελάτε μαζί μου. Λοιπόν, θα έχω και πλάνα από το παζάρι. Βέβαια, θα έχω κάθετα την κάμερα, γιατί εκεί οι άνθρωποι δεν πολύ θέλουν να τους παίρνω με την κάμερα. Οπότε να το ξέρετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πήραμε και καφετάκια. Εδώ είναι και ο σύζυγος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε τι θα βρούμε. Και εδώ λοιπόν ξεκινάμε την περιήγησή μας στο παζάρι, που όπως βλέπετε υπάρχουν πάγκοι με πάρα πολλά πράγματα ο καθένας. Φλιτζάνες, κανάτες, πιάτα, διακοσμητικά, παιχνίδια, ποτήρια, και πρέπει κάθε φορά να δούμε τι χρειαζόμαστε, τι θέλουμε και τι είναι πιο ξεχωριστό. Κομπολόγια, αρμόνια, κατσαρόλες, λάμπες, τραπεζάκια, τραπεζομάντιλα, πάρα πολλά κάδρα, προσωπογραφίες, πολλά σερβίτσια πιάτων, ολοκληρωμένα σερβίτσια που καμιά φορά είναι καλύτερο να ψωνίσουμε από εδώ παρά να πάρουμε ένα απλό κεραμικό. Όλα σχεδόν είναι από πορσελάνη, τα πιο πολλά είναι επώνυμα. Η τιμή φτάνει μέχρι 5 ευρώ, από 1, 2, 3 ευρώ ξεκινάνε. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε μια οικονομική διακόσμηση στο σπίτι μας, να αλλάξουμε λίγο το ύφος του σπιτιού μας, αλλά να κάνουμε και τα DIYs μας. Αν με ρωτάτε που βρίσκουν όλα αυτά τα αντικείμενα και μπορούν και τα πουλάνε, είναι από σπίτια όπως εμείς είχαμε το σπίτι των πεθερικών μου, που τα παιδιά τους δεν τα θέλουν, οπότε τα δίνουν, ουσιαστικά τα δίνουν με το κιλό. Δηλαδή μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι και τους λένε πόσο θέλεις για όλο αυτό και λένε μία τιμή. Υπέροχες λάμπες, κεντήματα, στερεοφωνικά, παλιά τραπέζια, παλιά έπιπλα, δίσκοι από βινήλιο, ό,τι μπορεί να χρειαστείτε μπορείτε να το βρείτε εδώ για να κάνετε μια διαφορετική διακόσμηση. Εδώ βλέπετε και καπάκια από κατσαρόλες και έκανα λάθος που δεν πήρα ένα, γιατί μου είχε σπάσει ένα ανάλογο που είχα, κρεμάστρες, ρολόγια, καρέγκλες, παπούτσια, πάρα πολλά βιβλία. Και εδώ θα δείτε έναν από τους αγαπημένους μου μπάγκους που έχει καταπληκτικά πιάτα, όλα χειροποίητα και όλα από πορσελάνη. Και επιστροφή λοιπόν στο σπίτι, είμαστε την επόμενη μέρα, τα έχω πλύνει όλα αυτά πάρα πολύ καλά, στεγνώσανε, οπότε τώρα πάμε να σας τα δείξω. Λοιπόν, είδατε και πώς είναι το παζάρι, γιατί κάποια κορίτσια μου είχατε πει ότι είναι λιγάκι δύσκολο να ψωνίσετε, έτσι είναι ο χώρος αυτός, αν δεν θέλουμε πάμε σε άλλα μαγαζιά, στα καλύτερα, αλλά αν θέλουμε να πάρουμε κάτι οικονομικό και ποιοτικό και μπορούμε και είμαστε Αθήνα, δεν είναι κακό να έρθουμε να ρίξουμε μια ματιά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πήρα αυτήν εδώ πέρα την πιατελίτσα, η οποία είναι στρογγυλή και έχει αυτές εδώ πέρα τις παραστάσεις που μου αρέσουν πολύ. Είχα πάρει και ένα ανάλογο τον Απρίλη σε μπλε χρώμα, τώρα αυτό είναι σε καφέ. Είναι λοιπόν από Johnson's Brothers Coaching Scenes, εδώ πέρα βλέπετε. Είναι σκηνές από αγγλική εξοχή, βέβαια έχει μια ρογμή εδώ και είναι κολλημένο. Και το πήρα μόνο 1 ευρώ, εμένα μ' άρεσε και δεν με πειράζει καθόλου που έχει ρογμές. Μου θυμίζει λιγάκι πιο παλιό, έτσι πιο αντικέ και μ' αρέσει καλύτερα. Οπότε πήρε ένα τέτοιο. Αυτό σίγουρα θα πάει στο εξοχικό, γιατί και εκεί σκεφτόμαι να κάνω κάποιες αλλαγές. Θα τις δείτε σε επόμενο βιντεάκι. Λοιπόν, το καλύτερό μου είναι αυτή εδώ πέρα πιατέλα, η οποία είναι από πορσελάνη. Το πιο δύσκολο βέβαια είναι ανάμεσα σε όλα αυτά να δεις τι είναι αυτό που θέλεις, τι ταιριάζει στο σπίτι σου και ποιο είναι πιο ποιοτικό. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι Alfondi, αν το λέω σωστά, πορσελάνη, και είναι η γνωστή εταιρεία, την οποία θα τη βρείτε στο Etsy και σε άλλα sites
Μία τέτοια πιατέλα που λέτε γύρω στα 35 με 40 ευρώ, εγώ την πήρα 1,5 ευρώ μόνο. Και γιατί την πήρα? Αυτά εδώ πέρα είναι σαν μικρά ροδάκια. Και θέλω να κάνω κάποια διακόσμηση σε μία πιατέλα και δεν έχω. Και βάζω συνέχεια δίσκους, όχι ότι είναι άσχημη η δίσκη, αλλά ήθελα έτσι μία πιατέλα να βάλω τα αρρώδια μου, τα καρύδια μου, να βάλω κουκουνάρια. Και μου ανέτρεξε και λιγάκι σε φθινοπορεινό και χριστουγεννιάτικο. Πάρα πολύ οικονομική, είναι άψογη, δεν έχει κάποια φθορά, δεν έχει σπάσιμο, δεν έχει κάποια ρογμή, τίποτα, τέλεια. Βέβαια είναι και για σερβίρισμα, να βάλουμε πάνω και γλυκά, τώρα τα Χριστούγεννα έτσι και τώρα που φθινοποριάζει. Αλλά γενικότερα εγώ τι θέλω για διακόσμηση, δεν είχα κάτι από πορσελάνη για να βάλω όλα αυτά που ήθελα. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι, πόσο όμορφη δουλειά έχει γίνει. Είναι ένα πολύ καλό μπραντ αυτό και εγώ δεν το ήξερα. Εγώ τα βλέπω μετά αφού έρχομαι εδώ και τα αγοράζω. Βλέπω τελικά αν υπάρχουν και τι είναι όλα αυτά. Λοιπόν, και πήρα αυτό εδώ το σετ, το οποίο είναι ζαχαριέρα για καφέ. Να το βλέπετε καλά εδώ. Γαλατιέρα. Και αυτό εδώ υποθέτω μπισκοτιέρα, πόσο όμορφο είναι, μ' αρέσει πολύ γιατί είναι φθινοπορεινό το σχέδιο, αυτά είναι χρυσάνθεμα, αλλά έτσι όπως τα βλέπετε από μακριά είναι και σαν να είναι μικρές κολοκύθες, εντάξει. Λοιπόν, όλο αυτό το σετ έκανε 4 ευρώ και το οποίο σετ από κάτω λέει ότι είναι χειροποίητο, πολύ ωραία ιδέα για να κάνουμε μία διακόσμηση τώρα επάνω στην κουζίνα μας. Έρχεται ένα τέτοιο βιντεάκι που θα δείτε εδώ τι θα κάνω και πώς θα τα κάνω. Αυτό εδώ έχει και ένα μικρό σπάσιμο, αλλά δεν πειράζει. Θα τα βάλω στο σπίτι των πεθερικών μου, μπορεί να τα βάλω και εδώ και στο εξοχικό. Είναι και τα κορίτσια που τους αρέσουν κάτι τέτοια. Τα χαρίζω και στην αδελφή μου, θα δούμε. Γιατί εκείνη δεν μπορεί να πηγαίνει. Λοιπόν, το παζάρι αυτό, ξαναλέω, είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί στο Βοτανικό, Ορφέως και Αγίας Άνης. Αν θέλετε να πάτε να το επισκεφτείτε. Εγώ θα ξαναπάω, πρώτα απ' όλα γιατί έχει πιο καλό καιρό, δεν έχει τη ζέστη να φόρητη, αλλά και γενικότερα θέλω να βρω έτσι διάφορα πραγματάκια για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, αυτά εδώ που μου άρεσαν πάρα πολύ, το καλύτερό μου είναι αυτό εδώ. Είναι λοιπόν αυτό εδώ, το οποίο είναι βάζο, δοχείο, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, και το οποίο είναι από τα IKEA. Είναι από μια σειρά που είχαν βγάλει τα IKEA πριν από 4 χρόνια. Είχα πάρει τότε και κάποια δοχεία για τρόφιμα. Νομίζω τα βλέπετε στη φωτογραφία εδώ. Και στα οποία βάζω φρυγανιές, παξιμάδια, κριτσίνια και κάτι τέτοια. Και τα οποία μετά τα σταμάτησε να τα βγάζει. Λοιπόν, εγώ αυτό το πήρα 1,5 ευρώ. Γιατί έχει εδώ ένα χτύπημα. Και νομίζω και από μέσα πάει το χτύπημα. Οπότε δεν είναι για να βάλεις κάτι υγρό. Μ' αρέσει πολύ γιατί μπορώ να βάλω μέσα αποξηραμένα, ιδανικό για να κάνουμε διακόσμηση σε κήπο και βεράντα. Ακόμη και κάτω στο πάτωμα μπορούμε να το βάλουμε γιατί είναι αρκετά ψηλό, με λουλούδια αποξηραμένα, με κλαδιά που μου αρέσουν πάρα πολύ, με κουκουνάρια, έτσι, με κλαδιά με κουκουνάρια μαζί, αυτό εννοώ. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Αν θέλουμε βέβαια να βάλουμε και φυσικά λουλούδια, βάζουμε ένα ποτήρι μέσα με νερό και από μέσα βάζουμε τα λουλούδια μας. Νομίζω πολύ οικονομικό, πολύ ωραίο, καταπληκτικό αυτό, σίγουρα για εξοχικό. Όλα αυτά που βλέπετε μετά θα τα δείτε πώς θα τα διακοσμήσω και πού θα τα βάλω. Αυτό θεωρώ ότι είναι το καλύτερό μου, δηλαδή έδωσα τίποτα μέχρι στιγμής, δεν έχω δώσει για όλα αυτά που πήρα. Αν θα πηγαίναμε σε ένα κανονικό μαγαζί θα δέλαμε του κόσμου τα λεφτά. Γι' αυτό και πηγαίνω στο παζάρι πολλές φορές, αν θέλω να κάνω διακόσμηση οικονομική, πάντα οικονομική. Λοιπόν, και πήρα δύο τέτοιες τσαντούλες, οι οποίες έκαναν 1 ευρώ η κάθε μία. Τη βλέπετε εδώ πέρα και ανοιχμένη. Είχε αυτός ο κυριούλης πάρα πολλές τέτοιες. Τώρα, εδώ τα αλουράκια έχουν πάθει φθορές και μαδάνε. Μπορώ και να τα κόψω, μπορώ και να τα φτιάξω, να βάλω από πάνω ένα υφασμά να τα κολλήσω ή να τα κόψω. Τέλος πάντων, αυτό έχει και φερμουάρ, οπότε είναι και μία λύση αποθηκευτική. Μπορούμε μέσα να βάλουμε πράγματα. Και για τα ταξίδια που μπορούν να πάνε τα κορίτσια μία εκδρομή, τους δίνω από ένα τέτοιο και βάζουν μέσα τα πλυτά τους. Γιατί κλείνει και με φερμουάρ. Κοιτάξτε εδώ πέρα πώς είναι. Κλείνει και με το φερμουάρ. Οπότε μια χαρά, βάζουν μέσα και τα άπλυτα. 1 ευρώ η κάθε μία τσαντούλα, από το να έχουν μία τσάντα του σούπερ μάρκετ, συνήθως εκεί πέρα βάζουν τα άπλυτα όταν πηγαίνουν εκδρομές. Νομίζω ότι μια χαρά είναι. Λοιπόν,
Αυτά αγόρασα από το παζάρι. Πάμε τώρα να κάνουμε μια διακόσμηση, να δούμε πώς θα μου φανούν και μένανε, πώς θα είναι όταν θα πάω να τα βάλω στην κουζίνα μου, θα μου αρέσουν, και ερχόμαστε μετά. Ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε η βόλτα που κάναμε στο παζάρι. Όπως σας είπα, θα ξαναπάω. Τώρα ευνοεί και ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες δεν κάνει αυτή την αφόρητη ζέστη. Και εντάξει, όλο και κάτι θέλω να βρω για να κάνω τη διακόσμηση που θέλω τώρα τα Χριστούγεννα. Σιγά σιγά ξεκινάω εγώ να τα σκέφτομαι. Δεν στολίζω από τώρα. Αν και κάποιες κοπέλες από ό,τι μου λέτε βιάζεστε. Εντάξει, είπαμε ναι, μεν τα θέλω τα λακταρώ τα Χριστούγεννα, αλλά εντάξει. Με τη σειρά τους όλα. Αυτά λοιπόν από μένα, θα τα πούμε σε επόμενο χαρούμενο και πάντα φθινοπορεινό βιντεάκι. Γεια σας!